κόκκινοι και πράσινοι βρίσκονται αντιμέτωποι όπως και το 1994 στον ημιτελικό του Final Four. Στο Πρίνθιπε Φελίπε της Σαραγώσα νικητής αναδεικνύεται ο Ολυμπιακός τον Τζόνσον Φασούλα Σιγάλα Βολκόφ. Ο Παναθηναϊκός που στις αρχές της χρονιάς αποκτά τον Ζάρκο Πάσπαλη και τον Παναγιώτη Γιαννάκη υποκύπτει με 58-52. Ο Ολυμπιακός για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα παίξει στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος χωρίς όμως να απειλήσει το τρόπαιο όπως το Τελαβίου. Η Ρεάλ του Άρβιντα Σαμπόνις επιβάλλει το ρυθμό της και παίρνει το τρόπαιο με 73-61. Το καλοκαίρι η Ελλάδα γίνεται διοργανώτρια για δεύτερη φορά μέσα σε 8 χρόνια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και αν το 1987 η Εθνική έμοιαζε με σταχτοπούτα, στο νέο κλειστό γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων έδωσαν το παρόν όλες οι παραδοσιακές αλλά και νέες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ που έχουν προκύψει από την διάλυση Ιουγκοσλαβίας και Σοβιετικής Ένωσης. Η ελληνική ομάδα ξεκινά εναντίον της Ιουγκοσλαβίας και πραγματοποιεί μια εκπληκτική εμφάνιση αγγίζοντας τη νίκη. Τελικά οι Ιουγκοσλάβοι φτάνουν στη νίκη στην παράταση με 80-74. Η συνέχεια ωστόσο ανήκει στην Εθνική που θα κερδίσει διαδοχικά Ιταλία με 67-61 Γερμανία με 89-73 και στα προημιτελικά την Ισπανία που έχει κερδίσει τη Ρωσία με 66-64. Η Ελλάδα για άλλη μια φορά προκρίνεται στα ημιτελικά και όχι μόνο. Με τη νίκη της κόντρα στην Ισπανία, η Ελλάδα καταφέρνει ένα ακόμη άθλο. Για πρώτη φορά στα χρονικά παίρνει το εισιτήριο για την Ολυμπιάδα. Στην Ατλάντα του χρόνου το καλοκαίρι, οι Έλληνες θα δώσουν το παρόν, έτοιμοι για μια ακόμη διάκριση. Στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ, η Εθνική βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με τη Ιουγκοσλαβία. Το 60-52 δίνει το εισιτήριο στους Σλάβοι, που μια μέρα μετά θα νικήσουν στον τελικό την Λιθουανία και θα κατακτήσουν το τρόπαιο. Και το μέλλον θα ρωτήσετε, μα είναι εδώ. Μπροστά μας. Το μπάσκετ έχει πολλά να δώσει ακόμη. Δώδεκα έφηβοι θα μας το αποδείξουν με τον καλύτερο δύνατο τρόπο. Λίγες μέρες μετά το Ευρωμπάσκετ η Αθήνα φιλοξενεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Εφήβων. 20.000 κόσμος στο ΟΑΚΑ αποθεώνει τους μικρούς ήρωες. Τους άσους του μέλλοντος που έγραψαν ιστορία φτάνοντας στον τίτλο με διαφορές που φέρνουν στο νου μόνο την Dream Team. Η Εθνική κερδίζει διαδοχικά στην πρώτη φάση το Πουέρτο Ρίκο με 109-74, την Αγγόλα με 133-53 και την Ισπανία με 104-70. Στην Ελλάδα θα υποκληθούν ακόμη η Κροατία με 109-89, οι Ηνωμένες Πολιτείες με 98-78 και η Γαλλία με 71-50. Στον ημιτελικό θα κερδίσουμε και την Ισπανία με 80-57.
θρίαμβος ολοκληρώνεται κόντρα στην Αυστραλία. Ο Ευθύμης Ρεντζιάς δεν είναι ο μόνος που κλέβει την παράσταση. Μαζί του οι Κακιούζης, Παπα-Νικολάου, Καράγκουτης, Μπαρλάς, Χατζής, Καλαϊτζής, Σούλης, Παπαδάκος, Τσιριγωτάκης και Δέσπος στέλνουν το δικό τους μήνυμα και προαναγγέλουν την επόμενη χρυσή δεκαετία. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime.